ΠΟΤΙΣ Κόντογλου Παραμονή Χριστούγεννα Κρύο τσουχτερό έκανε παραμονή Χριστούγεννα. Ο αγέρας σαν να ήταν κρύα φωτιά και κέκεγε. Μα ο κόσμος ήταν χαρούμενος, γεμάτος κέφι. Είχε βραδιάσει και ανάψανε τα φανάρια με το πετρέλαιο. Τα μαγαζιά στην αγορά φεγκοβολούσανε, γεμάτα από όλα τα καλά. Ο κόσμος μπαινόβγαινε και ψώνιζε. Από το να μαγαζί έβγαινε, στάλο έμπαινε. Κι όλοι χαιρετιόντανε και κουβεντιάζανε με γέλια, με χαρές. Οι μεγάλοι καφενέδες ήταν γεμάτοι καπνό από τον κόσμο που φουμάριζε. Ο καφενές τα είχε μεγάλη φασαρία, χαρούμενη φασαρία. Είχε μέσα δυο σόμπες και τα τζάμια ήτανε θαμπά. Απ' έξω έβλεπες ανίσκιους τους ανθρώπους, οι μουστερίδες είχαν εβγαλμένες τις γούνες από τη ζέστη. Κόσμος καλός, καλοπερασμένοι νοικοκυρέοι. Κάθε τόσο άνοιγε η πόρτα που μπαίνανε τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα. Άλλοι μπαίνανε, άλλοι βγαίνανε και δεν τα λέγανε μισά και μισοκούτελα, μα τα λέγανε από την αρχή ήσαμε με το τέλος, με φωνές ψαλτάδικες, όχι σαν και τώρα που λένε μονάχα πέντε λόγια μπρούμητα και ανάσκελα και εκείνα παράφωνα, Αντίκριστο μεγάλο καφενέ τα σημαίνει, ήτανε κάτι φτωχομάγαζα, τσαρουχάδικα, ψαθάδικα και τέτοια. Ίσια ίσια αντίκριστη μεγάλη πόρτα του καφενέ, ήταν ένα μικρό καφενεδάκι, το πιο φτωχικό σε όλη την πολιτεία, μια ποντικότρυπα. Ενώ ο μεγάλος καφενές φεγγοβολούσε και τα τζάμια ήτανε θολά από τη ζέστη, η ποντικότρυπα ήτανε σκοτεινή γιατί η λάμπα, μια λάμπα τσιμπιασμένη, μια άναβε, μια έσβηνε όπως έμπαινε ο χιονιάς από τα σπασμένα τζάμια της πόρτας. Η φυτιλήθρα ήταν στραβοβιδωμένη και τσαλαπατημένη σαν το μούτρο του καφετζή, του μπαρμπαγιανακού του χατζή. Το φυτίλι στραβοκομμένο, το γυαλί σπασμένο από τον αμάγουλο και στην τρύπα είχε κολλημένο ένα κομμάτι ταραμαδόχαρτο. Βάλε με το νου σου τι φως έδινε μια τέτοια λάμπα. Τα σανίδια ήτανε σάπια και τρίζανε. Στον τοίχο ήτανε κρεμασμένα δυο-τρία παμπάλαια κάδρα, καπνισμένα σαν αρχαία εικονίσματα. Τον απαρίστανε τον Μέγα Πέτρο που τον έδερνε η φουρτούνα, τ' άλλο τον Μάντι Τηρεσία που μιλούσε με τον Αγαμέμνονα και τ' άλλο τον Παναγί τον Κουταλιανό που πάλευε με την Τίγρη. Η πελατεία ήταν συνέχεια με το καφενείο. Όλοι-όλοι ήταν πεντέξι γέροι σκευρωμένοι σαράβαλα, με κάτι τρίπιε γούνε που δεν τι έπιανε αγκίστρι. Δύο-τρει ήταν γαλικάριδε, δηλαδή είχαν καμιά σάπια βάρκα και βγάζανε θαλασσινά για μεζέδε που τα λέγανε γυαλικά, γιατί βρίσκονται στο γυαλό, δηλαδή στα ριχά νερά. Οι άλλοι ήταν φροκαλάδε, δηλαδή κάνανε φροκαλιέ. Ήτανε και κανένας νεροκουβαλητής και κανένας καρβουνιάρης. Να, αυτή ήτανε η πελατεία. Ο βοριάς έμπαινε μέσα από την τρόμπα και στριφογύριζε τη λάμπα που κρεμότανε από το μαυρισμένο ταβάνι και αναβόσβηνε. Από το κρύο τρέμανε οι γέροι και χουχουλίζανε τα χέρια τους. Τα βάζανε και από πάνω από το τσιγάρο, τα για να ζεσταθούνε. Ο φουκαράς ο καφετζής για να μην παγώσει έκανε σουλάτσο πήγαινε ερχόταν από το τεζάκι ίσα με την πόρτα, με την παλιά γούνα ριγμένη από πάνω του και για να δώσει κουράγιο στην πελατεία, εκεί που σου τον έπιανε το σύγκριο και χτυπούσανε τα κατοσάγωνά του και έσφυγε απάνω του την παλιοπατατούκα του και έλεγε «Ε, μωρέ ζεστό που είναι το καφενεδάκι μας». Ύστερα γύριζε και έδειχνε το μεγάλο καφενέ που καπνίζανε κάργα οι σόμπες και έλεγε «Αντίκρι, σκυλή ψόφα από το κρύο, σκυλή ψόφα, ο καημένος ο Μπαρμπαχατζής. Απ' έξω περνούσε κόσμος βιαστικός με γέλια και με χαρές. Από εδώ και από εκεί ακούγονταν τα παιδιά που λέγανε τα κάλαντα και στα μαγαζιά. Η ώρα περνούσε και ανάργευε σιγά σιγά ο κόσμος. Τα μαγαζιά σφαλούσαν ένα ένα. Μονάχα μέσα στα μπαρμπέρικα ξυρίζονταν ακόμα κάτι λίγοι. Στην αγορά λιγόστευε η φασαρία, μα στους μαχαλάδες γυρίζανε τα παιδιά με τα φανάρια και λέγανε τα κάλαντα στα σπίτια. Οι πόρτες ήταν ανοιχτέ. Οι νοικοκυρέοι, οι νοικοκυράδες και τα παιδιά τους όλοι ήταν χαρούμενοι και υποδέχονταν τους ψαλτάδες και εκείνοι αρχίζανε καλόφωνα σαν χοντζάδες. «Καλίνες πέραν άρχοντες, αν είναι ορισμός σας Χριστού τη Θεία Γέννησιν Απόσταρχον σας. Χριστός γεννάται σήμερον εν Βιθλεέμ τη πόλη, οι ουρανοί αγάλονται, χέρι οι κτήσεις όλοι. Κι αφού εξιστορούσαν όσα λέει το Ευαγγέλιο, τον Ιωσήφ, τους Αγγέλους, τους Τσοπάνιδες, τους Μάγους, τον Ιρόδη το σφάξιμο των Ιππίων και τη Ραχήλ που έκλεγε τα τέκνα της, ύστερα τελειώνανε με τούτα τα λόγια. Ιδού όπου σας είπαμε όλη την ιστορία του Ιησού μας του Χριστού γέννηση την Αγία. Και σας καλονυχτίζουμε, πέσετε, κοιμηθείτε, ο ύπνο πάρετε και πάλι σηκωθείτε και βάλετε τα ρούχα σας όμορφα να ντυθείτε. Στην εκκλησία τρέξατε, με προθυμία μπείτε, να ακούσετε με προσοχή όλη την υμνοδία και με πολύ ευλάβεια τη Θεία Λειτουργία. Και πάλι να γυρίσετε εις το αρχοντικό σας, ευθύς τραπέζι τρώσετε βάλτε το φαγητό σας και τον σταυρό σας κάμετε, γευθείτε, εφρανθείτε, δώστε και κανενός φτωχού, ώστις να ειστερείτε Δώστε και μας τον κόπο μας, ότι είναι ορισμός σας και ο Χριστός μας πάντοτε να είναι βοηθός σας και οι σέτοι πολλά. Μπαίνανε στο σπίτι με χαρά, βγαίνανε με πιο μεγάλη χαρά. Παίρνανε αρχοντικά φιλοδορήματα από τον κουβαρντά τον οικοκύρη και από την οικοκυρά λογιών λογιών γλυκά που δεν τα τρώγανε γιατί ακόμα δεν είχε γίνει η λειτουργία, αλλά τα μαζεύανε μέσα σε ένα καλάθι. Αβραμιαία πράγματα. Τώρα στεγνώσανε οι άνθρωποι και γίνηκαν σαν ξερίχια από τον πολιτισμό. Πάνε τα καλά τα χρόνια. Όλα γίνονταν όπως τα έλεγε το τραγούδι. Πέφτανε στα ζεστά τους και παίρνανε έναν ύπνο ως που αρχίζανε και χτυπούσανε οι καμπάνες από τις δώδεκα εκκλησιές της χώρας. Τι γλυκόφωνες καμπάνες. Όχι σαν τις κρύες τις ευρωπαϊκές που θα ρίσπω Στολίζονταν όλοι, βάζανε τα καλά τους και πηγαίνανε στην εκκλησιά. Σαν τέλειωνε η λειτουργία γυρίζανε στα σπίτια τους. Οι δρόμοι αντιλαλούσανε από χαρούμενε φωνές. Οι πόρτες των σπιτιών ήταν ανοιχτές και φεγκοβολούσαν. Τα τραπέζια περιμένανε στρωμένα μάσπρα τραπεζομάντιλα κι είχαν πάνω ό,τι βάλει ο νου σου. Φτωχοί και πλούσιοι τρώγανε πλουσιοπάροχα, γιατί οι άρχοντες στέλνανε απ' όλα στους στοχούς και αντί να τραγουδήσουνε στα τραπέζια, ψέλνανε το Χριστός γεννάτε δοξάσατε, η σήμερον των υπερούσιων τίκτη, μυστήριον ξένον ορό και παράδοξων. Αφού εφραίνονταν, όλοι πλαγιάζανε ξέγνιαστοι, σαν τα αρνιά που κοιμώνταν στο παχνί, τότε που γεννήθηκε ο Χριστός στη Βιθλεέμ της Ιουδαίας. Τώρα Α πάμε την ίδια βραδιά στην αντικρινή στεριά που τρεμοσβήνουν ένα-δυο μικρά φωτάκια πέρα από το πέλαγος που βογγά από τον άγριο το... το χιονιά. Είναι ένα μαντρί πίσω από μια ραχούλα κοντά στη θάλασσα, φυτρωμένη από πουρνάρια. Αυτό το μαντρί είναι του Γιάννη του Βλογημένου. Τα πρόβατα είναι μαζεμένα κάτω από τη σαγιά και ακούγονται τα κουδούνια τίν-τίν. Όπως αναχαράζουνε. Επειδή γεννάνε, οι τσοπάνιδες παραφυλάνε και μόλις γεννηθήκαν ένα αρνί, ταρπάζουνε και το βάζουνε στο καλύβι και το ζεσταίνουνε στη φωτιά να μην παγώσει. Απεξοφωνάζουνε οι μανάδες. Η φωτιά βγάζει φλόγες και το καλύβι είναι σαν χαμάμ. Εκεί μέσα βρίσκονται έξι-εφτά νοματέοι καθισμένοι γύρω από το σοφρά. Πρώτος είναι ο αρχιτσέλιγκας Γιάννης ο Βλογημένος, που άμα τον δεις θα βρίσκεται βρίσκεσαι αληθινά στο μαντρί που γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι αρχαίος άνθρωπος, αθώος, με γένια μαύρα, σαν Άγιος. Τα ρούχα που φορά είναι βρακιά ανατολίτικα, στα ποδάρια του έχει τυλιγμένα πετσιά δεμένα με σκοινιά, στο σελάχι του έχει ίσκα και τσακμάκι και οι άλλοι τσοπάνιδες είναι σαν το Γιάννη, μονάχα που ο Γιάννης κάθεται με το πουκάμισο, ενώ οι άλλοι, επειδή βγαίνουν έξω για να κοιτάζουν τα νεογέννητα, φοράνε προβιές προβάτων με το μαλλί γυρισμένο από μέσα. Αυτοί που κάθονται στο σοφρά είναι μουσαφύριδες. Ο ένας είναι ο Παναγίσος Τριγκάρος, κοντραμπατζής ξακουσμένος για την παλικαριά του είχε πάει για κυνήγι και νυχτώθηκε στο Μαντρί. Με το Γιάννη γνωρίζονταν από χρόνια και είχε κοιμηθεί πολλές φορές στη στάνη. Οι άλλοι τρεις ήτανε καρβουνιάριδες που κάνανε κάρβουνα εκεί κοντά. Οι άλλοι δυο ήτανε ψαράδες, ο γεροψύλος με το γιο του τον Κωνσταντή. Κάθονταν λοιπόν γύρω στο σοφρά και τρώγανε. Απάνω στο τραπέζι ήτανε κρέατα μυζήθρες ανάλατες, μανούρια, αγίζια, ψάρια, μπεκάτσες ψητές, τσίχλες και άλλα πουλιά του κυνηγιού. Ο ένας ο Καρβουνιάρης ήταν από τα μπουγάζια της πόλης, από τη Μάδητο, και ήξερε και έψελνε καλά. Είχε και φωνή γλυκιά και βαριά, τζουράδικη. Έψαλε το μεγάλινον ψυχή μου με τέτοιο μεράκι που κλάψανε οι άλλοι που τον ακούγανε και ο Γιάννης ο Βλογημένος. Το καλύβι γίνηκε σαν εκκλησιά. Έλεγες πως εκεί μέσα γεννήθηκε ο Χριστός. Απ' έξω ο χιονιάς μούγκριζε και τσάκιζε τα ρουπάκια. Ο γερός καθόταν στα σκοτεινά συλλογισμένο και μασούσε το μουστάκι του. Φορούσε μια κατσούλα από αστραχάν μόλο που έκανε ζέστη και είχε χωμένη την παλάμη του κάθε χεριού του μέσα στα ανοιχτό μανίκι του άλλου χεριού. Για μια στιγμή σοπάσανε να κουβεντιάζουνε. Ο στριγκάρος σκυφτός κοίταζε το χώμα. Κούνησε κάμποσο το κεφάλι του και άνοιξε το στόμα του και είπε «Βρε παιδιά, καλά εσείς γιορτάζετε τη χάρη του. Είσαστε καλοί άνθρωποι. Αν εγώ, τι ψυχή θα παραδώσω που σκότασα καμιά εικοσαριά ανθρώπους. Ακόμα και γυναίκες ξεκύλιασα και μωρά πράματα χάλασα. Κανένας δεν μίλησε. Ύστερα από ώρα, σαν να ήταν μοναχός, ξανακούνησε το κεφάλι του και αναστέναξε και είπε «Άραγε υπάρχει κόλαση και παράδεισος» και δάγκασε το μουστάκι του. Ξανακούνησε το κεφάλι του και είπε μέσα στο στόμα του, σαν να μιλούσε με τον εαυτό του «Δεν μπορεί, Κάτι τι θα υπάρχει! Και δεν ξαναμίλησε.